Να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα Αστέρας Βάρης Μαρκό και πρώτα απ' όλα από τον προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας της Μαρκό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας σας και γενικά μια αποτίμηση της φετινής χρονιάς. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα του Αστέρα Βάρης, στον coach εδώ που είναι δίπλα και στα παιδιά για την εξαιρετική πορεία που έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Επίσης να τους ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο και για την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά το παιχνίδι το σημερινό, είναι ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι μετά το 70 η εικόνα της ομάδας μας δεν ήταν τόσο καλή όσο τα πρώτα 70 λεπτά. Είναι ένα σκορ το οποίο μας αδικεί, θα μπορούσε να ήταν ίσως πιο μαζεμένο, να ήταν στο 1-0, να είχαμε πάρει έστω και ένα πόντο μια ισοπαλία, αλλά είναι και ένα παιχνίδι όμως απ' την άλλη το οποίο δεν μπορώ να το αξιολογήσω όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο εκτεταμένο rotation της ομάδας. Βλέπω ότι τα παιδιά έχουν βαρεθεί πάρα πολύ με συνεχόμενα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, και όχι μόνο αυτό. Τα παιδιά έχουν βαρεθεί και λόγω της πολύ μεγάλης πίεσης ότι όλο το δεύτερο γύρο παίζουν με το άγχος του να καταφέρει η ομάδα του στόχο της στον ένα να μείνει στην κατηγορία, μέχρι και την περασμένη εβδομάδα που ξεκαθάρισε μετά από μια εξαιρετική πορεία στα τελευταία 10-11 παιχνίδια. Έχουν δώσει το 100% της αξίας τους και τα πάντα ό,τι είχαν. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ένα παιχνίδι το οποίο δώσαμε χρόνο συμμετοχή σε παιδιά που δεν είχαν παίξει αρκετά. Δεν μπορεί να αμαυρώσει την ομάδα μιας ομάδας και μιας τεράστιας προσπάθειας που έχει γίνει. Και μπορώ να πω ότι το μυαλό μας ως ένα σημείο δεν θα έπρεπε. Ήταν και περισσότερο στο παιχνίδι της Τετάρτης στο Κύπελλο που είναι ο δεύτερος στόχος που έχουμε θέσει. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στον προπονητή του Αστέρα Βάρης, τον κύριο Καβάση. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και για την πορεία του πρωταθλήματος φέτος. Καταρχήν, και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον coach για τα καλά του λόγια και να δώσω όλα τα συγχαρητήριά μου για την επίτευξη του στόχου της ομάδας μετά τη παραμονή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και οι τρεις ομάδες της Ένωσης μας, η ΘΥΕΛΑ, εμείς και η Μαρκό, κάναμε μια επιτυχημένη χρονιά. Από εκεί πέρα για το σημερινό μας είχαμε μιλήσει με τα παιδιά, είχαμε πει ότι θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά με μια νίκη. Γιατί νομίζω ότι μας άρμοζε βάσει όλη της φετινής μας απορίας και εικόνας. Θεωρώ ότι η αλήθεια είναι αυτό, θα συμφωνήσουμε τον coach, ότι ο αντίπαλος έδειξε ότι έχει και λίγο παραπάνω το μυαλό του στο παιχνίδι που έχουμε την Τετάρτη με το Σανικό για το τελικό κυπέλλο, συγγνώμη. Οπότε θα μείνω και στην διάθεση που βρίσκαν οι δικοί μου ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι σε μεγάλο χρονικό διάστημα που έλεγχαμε τον αγώνα, βγάλαμε καλές συνεργασίες, εφηγήσαμε να σκοράρουμε για αρκετά γκολ. Οπότε κλείσαμε τη χρονιά με μια νίκη όπως είχαμε πει ότι θέλουμε. Για τη χρονιά, νομίζω ότι είναι μια χρονιά η οποία στην αρχή τη σεζόν, αν λέγαμε ότι θα τερματίζαμε μέσα στην πρώτη πεντάδα, νομίζω ότι δεν το περίμενε κανείς. Όμως, κατά τη διάρκεια τη σεζόν, εμείς ήδη βγάλαμε τον μύχη ψηλά. Καταφέραμε και στο μεγαλύτερο η διάρκεια του πρωταθλήματος που πρωταγωνιστήσαμε και νομίζω ότι στο τέλος η τελική μας βαθμολογική κατάταξη είναι κάτι την οποία την κερδίσαμε πέρα για πέρα δίκαια μέσα από μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και την καθημερινή τους δουλειά που μέσα στο γήπεδο. Θα ήθελα να ευχηθώ και στην ομάδα της Μαρκό ένα καλό μας στο τελικό κυπέλλου και ας κερδίσει ο καλύτερος. Πολύ ωραία. Να περάσουμε και στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Πρώτα απ' όλα με τον ποδοσφαιριστή της Μαρκό, όπου θα θέλαμε ένα σχόλιο τόσο για το σημερινό παιχνίδι αλλά και για τη φετινή σεζόν. Για μας ήταν το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Καλώς ή κακώς στο μυαλό μας ήταν στο μάτς του κυπέλλου. Ήταν λίγο κάπως αδιαδικαστικό το παιχνίδι. Στην ουσία τα τελευταία 10-12 παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχουμε κάνει πορεία πρωταθλητισμό. Δεν μιλήσαμε ποτέ για το στόχο ότι είναι η παραμονή και στην ουσία είμαστε όλοι υγιείς, αυτό κρατάμε και πάμε για το κύπελλο. Πολύ ωραία. Να αρχίσουμε με το ποδοσφαιριστή του Αστέρα Βάρης, τον Γιώργο Ντούλια. Είναι μια δύσκολη χρονιά, απαιτητικό το πρωτάθλημα και εμείς από τη μεριά μας κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, να έχουμε το σύλλογο ψηλά, να μην μπούμε σε περιπέτειες, να μην κινδυνεύσει, να είμαστε όσο δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Τα καταφέραμε. Στις τελευταίες αγωνιστικές είχαν ευκαιρίες και νέα παιδιά που δεν είχαν παίξει τόσο πολύ. Είχε την ευκαιρία αυτή ο προπονητής, όπως και στο σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος είχε το μυαλό του, όπως λέμε, στο κύπελλο. Έκανε αρκετές αλλαγές και εμείς από τη μεριά μας είχαμε αλλαγές. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς καθολικό ενδιαφέρον. Ήταν ελεύθερο παιχνίδι. Ευτυχήσαμε εμείς να βάλουμε στο δεύτερο ημίχρονο 3 γκολ και να κερδίσουμε. Να δώσω συγχαρητήρια στον coach και στην ομάδα για την πορεία του δεύτερου γύρου. Με εκπληκτική κατάφερε η ομάδα να σωθεί και να σου πω καλή επιτυχία για το τελικό κύπελλο.